Την βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων επισκέφθηκαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός, το μεσημέρι της Παρασκευής, συνοδευόμενοι και από τοπικά στελέχη του κόμματος. Δεκάδες εργαζόμενοι περίμεναν τους βουλευτές προκειμένου να τους παραθέσουν τα προβλήματά τους και να τους ζητήσουν μέσα από το κοινοβουλευτικό τους έργο να δώσουν κάποια λύση. Αρχικά, ο πρόεδρος του Σωματείου, Νίκος Βογιατζίδης, έκανε μια ανασκόπηση των γεγονότων που διαδραματίζονται στο εργοστάσιο τις τελευταίες ημέρες, ενώ στη συνέχεια οι κύριοι Κασιδιάρης και Λαγός πήραν τον λόγο, λέγοντας ότι θα συνεχίσουν μέσα από ερωτήσεις τους στη Βουλή να βρεθεί κάποια λύση. Υπάρχει τεράστιο δημόσιο συμφέρον και απορούμε γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει άμεσα πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον. Υπάρχουν δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, υπάρχουν χρέη απέναντι στη ΔΕΠΑ. Υπάρχουν χρέη απέναντι στις τράπεζες με δικαιώματα και αυτά απαιτούμε να σεβαστούν οι πάντες. Είμαστε εργαζόμενοι με αξιοπρόπεια, το ψωμί μας το βγάζουμε με κόπο και υδρότα, τιμούμε τη δουλειά μας, πρέπει να μας σεβαστεί και η πολιτεία αλλά και ο εργοδότης. Αν ήσασταν λαθρομετανάστες θα είχε μεριμνήσει. Δεν είστε. Κρατάτε ελληνικές σημαίες εδώ πέρα. Και αυτό τους πειράζει. Ότι βάση κάθε υγιούς εθνικής οικονομίας είναι ο πρωτογενής τομέας. Και δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας χωρίς λιπάσματα. Και μπορεί κανείς να κατανοήσει σε πόσο άθλια κατάσταση βρίσκεται η οικονομία της Ελλάδος όταν υπάρχει μόνο μία σοβαρή βιομηχανία λιπασμάτων στην Ελλάδα, την οποία το ελληνικό δημόσιο θέλει να εξαφανίσει. Στην κυριολεξία, μην αναρωτιέστε γιατί δεν σας στηρίζει το κράτος. Το ελληνικό κράτος έχει αποδείξει ότι έχει στόχο να καταστρέψει όποια υγιή προσπάθεια γίνεται για να αναταχθεί η ελληνική οικονομία. Μέσα στη Βουλή, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, θα στηρίξουμε τα αιτήματά σας. Η βιομηχανία αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη θέση που βρίσκεται, στη γεωγραφική θέση στην Ελλάδα που βρίσκεται, πρέπει να απομείνει ανοιχτή. Για ένα και μόνο λόγο, έχουμε δίπλα τη Θράκη. Βλέπετε, έχει ρημώσει, έχει γίνει αποβιομηχανοποίηση από τη Θράκη. Αν θυμάστε με τα δάνεια, τα κουφάρια, τα αφήσανε πάνω, ο κόσμος και έφυγε και ρήμωσε η Θράκη. Μπράβο. Και κάνουν κουμάντο κάποιοι άλλοι επάνω. Ίσως εσκεμμένα τους αφήνουν. Άρα θα πρέπει και εδώ η βιομηχανία να λειτουργήσει, να παραμείνει, διότι αν κλείσει ο κόσμος θα πάει προς το κέντρο. Έχουμε κάνει ερωτήσεις για εσάς, θα συνεχίσουμε να κάνουμε κι άλλες, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στο κοινοβούλιο, να το ξέρετε. Η Χρυσή Αυγή σιγά σιγά έχει ξεκινήσει και ένα συνδικαλιστικό αγώνα που κάνει, γιατί το γνωρίζετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα, ότι τον συνδικαλισμό τον είχαν καπηλευτεί κάποιοι τόσα χρόνια. Και ήταν κάποιοι εργατοπατέρες, οι οποίοι έκαναν ό,τι ήθελαν. Δούλευαν όποτε θέλανε, δεν δούλευαν όποτε δεν θέλανε, τα βρίσκανε με τα αφεντικά και αυτοί περνάγαν ζωή χαρισάμενοι. Νωρίτερα, οι χρυσαυγίτες βουλευτές επισκέφτηκαν τα γραφεία του Σωματείου Εργαζομένων της Καβάλα Oil, όπου με δηλώσεις του Ηλίας Κασιδιάρης υπογράμμισε πως η Ελλάδα διαθέτει τεράστιες ανεκμετάλλευτες πλουτοπαραγωγικές πηγές που είναι ικανές να δώσουν νέες δυνατότητες ανάπτυξης. Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων, θεωρούμε δίκαια τα αιτήματά τους και θα αγωνιστούμε μαζί τους για τη δικαίωσή τους. Η Ελλάδα διαθέτει τεράστιες ανεκμετάλλευτες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Πρωτίστως, το πετρέλαιο στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας και της Θάσου θα δώσει σίγουρα νέες δυνατότητες ανάπτυξης, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία και οικονομία, αλλά και ευρύτερα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θέση της Χρυσής Αυγής είναι πως το ελληνικό κράτος πρέπει να εκμεταλλευτεί όλα τα ενεργειακά κοιτάσματα της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δεν πρέπει να πάνε σε κανένα υπερταμείο, δεν πρέπει να τα εκμεταλλευτεί κανένας ξένος τοκογλύφος, πετρέλαιο και φυσικό αέριο της Ελλάδος, να τα εκμεταλλευτούμε προς όφελος του ελληνικού λαού και μόνο.